για να προλάβουμε πριν ξεκινήσουμε, θα βάλουμε τα ζυμαρικά για βράσιμο. Βέντα δεν είπα. Τώρα πες ό,τι θες. Θα πω γιατί ωραίες θα βάλεις τα ζυμαρικά για βράσιμο που δεν έχω καταλάβει τι σε έχει πιάσει τώρα τελευταία με τα ζυμαρικά. Σας έχω τρελάνει στο μακαρόνι, το ξέρω. Μας αρέσει όμως. Την προηγούμενη φορά ήταν παραγγελιά, ρε παιδί μου, τα μακαρόνια με τον κιμά. Το οποίο ήταν πολύ νόστιμα. Τώρα ήταν υπέροχα. Έψαχνα λίγο τις συνταγές μου και βρήκα μια παλιά συνταγή που την κάνουν στη Μάνη που λέγεται Μανιάτικη Τσουχτή. Που είναι ζυμαρικά με μυζήθρα και αυγό. Αυγό μελάτο από πάνω. Το οποίο είναι πάρα πολύ νόστιμο. Να σου πω κάτι. Ήθελα να το κάνουμε άμεσα. Που το σκέφτομαι. Από τη στιγμή που είδα τη συνταγή σου. Γιατί δεν ορίζουμε μία φορά την εβδομάδα ή μία φορά στο τόσο, δεν ξέρω αυτό το τόσο καθόρισε το εσύ, να διαλέγουμε και να εντοπίζουμε συνταγές από όλη την Ελλάδα και να φτιάχνουμε κάτι αντίστοιχο. Μπορούμε, ρε παιδί μου, ναι. Δεν είναι πολύ ωραίο. Ναι. Να, τώρα και μπορείτε να δίνετε και παραγγελίες εσείς που μας βλέπετε, ρε παιδί μου. Αν κάτι παραγγείλτε ξέρετε, μου κάτι. Και συνταγή δώστε μας, να μην σας πω, να είναι όλα έτοιμα, να μην χρειάζεται να κάνουμε κι εμείς τίποτα. Και τελικά φέρετε μας. Αντίκριστο στην Κρήτη είμαστε, ρε Στέλιο. Κάτι από αλλού. Θες να φτιάξουμε πιταρούδια από τη Ρόδο. Πιταρούδια από τη Ρόδο, θα φτιάξουμε. Να ορίστε, είδα εγώ μια ιδέα. Άλλος που έχει κάτι να το κατοχυρώ σου. Συγγνώμη. Τι είναι. Γαλατόπιτα. Μην σας πω τι άκουσα εγώ. Αλατόπιτα. Λέω δεν ταιριάζει. Λοιπόν, Θεμάκο, θα ήθελες να μας δώσεις και κάποια στοιχεία έτσι περαιτέρω για το συγκεκριμένο πιάτο. Είπες τσουχτερή. Τσουχτή. Τσουχτή, όχι τσουχτερή, τσουχτή. Μπορεί να είναι και τσουχτερή, ρε παιδί μου, να γίνει. Γιατί, έχει πρόβλημα, ναι, ξέρω εγώ μετά. Μπορεί να μην βάζει πολύ πιπέρι. Λοιπόν, τσουχτή, λοιπόν, από πού ορμόμενη τώρα εδώ. Είναι Μάνη, είναι από την πατρίδα του πατέρα μου. Πατρίδα του πατέρα μου. Πατρίδα μου είναι Πελοποννήσιος. Από εκεί και χαμηλά, ρε παιδί μου. Ναι, θέλω να πω ότι η ονομασία έχει αποδοθεί στο συγκεκριμένο πιάτο γιατί. Δεν ξέρω γιατί είχε ονομαστεί. Εγώ ξέρω, αλλά νόμιζα ότι ξέρεις εσύ. Δεν το ξέρα, πες μου. Ναι, γιατί λέει περιχύνουμε το καυτό ελαιόλαδο ή με το αυγό από πάνω και είναι από το ρήμα τσούζο. Τσούζο, οκ. Ναι. Δεν το ήξερα. Τι να σε κάνω. Δανάη, τέλειο. Δανάη, στο πέρα να μου το πεις. Αποκλείεται. Πήρες την πρωτοβουλία μόνος σου. Είσαι εξαιρετικό. Μπράβο, Χριστιανάκη μου. Λοιπόν, έλα να πούμε τελικά να ξεκινήσουμε. Ναι. Τα ζυμαρικά μας, τα οποία βεβαίως τα έχουμε τοποθετήσει ήδη στην κατσαρόλα μας για να βράσουν. Έχουμε τα αυγουλάκια, βουτυράκι. Εδώ έχουμε μυζήθρα να υποθέσουμε, εφόσον μιλάμε για μάνι. Ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και σκόνη σκόρδου. Βασικά, εδώ έχουμε ξερό ανθότυρο. Όπως το λέμε εδώ στην Κρήτη. Okay. Όλη, την υπόλοιπη Ελλάδα το λένε ανάποδα. Δεν ξέρω γιατί. Εντάξει, ο καθένας έχει την ονομασία του. Η μυζήθρα είναι η μαλακή, το μαλακότυρι. Τι δεν καταλαβαίνετε. Το ξερό είναι ανθότυρο. Οκ, να χαρά. Έξαλλο με έχουν κάνει. Το μάθημα. Και η μητέρα μου, δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και είναι κριτικά. Εντάξει, ρε, εσύ μπορεί να το έχει συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια η γυναίκα. Γιατί τώρα είσαι τέτοιο και τι μάλλον διαρκώς. Λοιπόν, έλα σε παρακαλώ. Έλα να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά. Φράζουμε δεν ξεκινήσαμε ήδη. Λοιπόν. Εγώ τι να κάνω πέρα από το να στέκομαι εδώ. Ό,τι κάνει κάθε φορά. Με βοηθά, με διορθώνει. Λοιπόν, απλά υπάρχω. Λοιπόν, έλα να ξεκινήσουμε. Έχουμε ένα τηγάνι εδώ πέρα το οποίο το έχουμε βάλει να καίει σιγά-σιγά. Θα βάλουμε λάδι και να τηγανίσουμε τα αυγά. Θέλει πολύ προσοχή το αυγό να είναι μελάτο, ώστε πρέπει να το σπάσουμε μετά και να χυθεί ο κρόκος στα ζυμαρικά. Μοιάζει λίγο, μοιάζει. Έχει μια φιλοσοφία με την ιταλική καρμπονάρα, ρε παιδί μου. Που είναι μόνο τυρί, λιπαρά, δεν έχουμε εδώ κάποιο κρέας, έχουμε πολύ κοβούτυρο. Ναι, δεν και το αυγό, που δεν είναι κρόκος, είναι ολόκληρο αυγό μελάτο. Οπότε είναι ένα πολύ, πολύ νόστιμο πιάτο. Λοιπόν, πολλά υποσχόμενα ακούγεται. Ναι. Εδώ στην κατσαρόλα που θα ξεκινήσουμε να ψήνουμε τη μυζήθρα, θα βάλουμε λάδι. Πόσο λάδι θα βάλω? Βάλ το μισό, ούτε το μισό, πιο λίγο. Okay. Κάτσε γιατί έχει και μάτι εσύ αετήσιο. Ωραία. Και βούτυρο. Βλέπετε, δεν το έχω λυπηθεί το βούτυρο. Βάζουμε μπόλικο βουτυράκι άλλη μέσα. Βουτυράκι. Το αφήνουμε να λιώσει σιγά-σιγά. Και όταν λιώσει το βούτυρο, βάζουμε τη μυζήθρα και την ανακατεύουμε συνέχεια μέχρι να πάρει ένα ωραίο ξανθό χρωματάκι. Okay. Δεν θέλουμε να κάνει να μαυρίσει. Περίμενα να τη φέρω και πιο κοντά μου εγώ. Το μυστικό της επιτυχίας είναι, παιδί μου, αν έχεις ζυμαρικά μαζί με βούτυρο. Έχεις τελειώσει εκεί, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Μα και σκέτα να φας ζυμαρικά με βούτυρο, πεντανόστιμο είναι. Ναι, δεν χρειάζεται να κάνεις και πολλά πράγματα. Αλλά εντάξει, αφού μπορούμε να το εμπλουτίσουμε, γιατί να μην το κάνουμε. Εν τω μεταξύ, παιδί μου, το μυστικό της συνταγής είναι η απλότητα. Δηλαδή, απλά υλικά, λίγα υλικά. Και αν ξέρεις πώς να μαγειρέψεις σωστά, το φαγητό βγαίνει πάρα, πάρα πολύ νόστιμο. Και αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν εσύ ξέρεις τώρα, στη Μάνη, νομίζω ότι διαθέτουν σε αυθονία και ζυμαρικά που φτιάχνουν οι ίδιοι και το ελαιόλαδο και τη μυζήθρα. Οπότε οι άνθρωποι σκέφτηκαν τι να κάνουν με αυτά εδώ τελικά για να είναι πεντανόστιμο και πραγματικά να το συζητάνε σε όλη την Ελλάδα. Ορίστε. Περίφημα, πάρα πολύ. Έτσι απλά. Λοιπόν, έχει αρχίσει λιώνει το βούτυρο και βάζουμε τη μυζήθρα μέσα. Μυζήθρα ή ανθότυρο, αποφασίσεις, λέει το κοινό. Τι θέλεις να είναι. Ωραία, ξέρω ανθότυρο. Ωραία, να χαρά. Εντάξει. Αν ακούσετε κάτι άλλο, όπου ακούτε μυζήθρα, εννοεί ανθότυρο, εντάξει. Ωραία, εντάξει. Ξέρω ανθότυρο.
Λοιπόν, θέλω να ανακατεύει σιγά σιγά. Ναι, 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 εγώ, με χαρά. Ωραία, τέλεια. Πρέπει να είναι λοιπόν, τόσο δυνατά η φωτιά ή χαμηλώνουμε λίγο. Το βλέπει. Okay. Το ελέγχουμε. Αν δούμε ότι το προλαβαίνουμε και ότι πάει να μαυρίσει, χαμηλώνουμε τη φωτιά και το σιγομαγειρεύουμε. Ναι, μυρίζει πολύ ωραία. Λοιπόν, στη μία κατσαρόλα βράζουν τα ζυμαρικά με μπόλικο αλάτι. Η Χριστιανά έχει βάλει ελαιόλαδο και βούτυρο και ψήνει τον ξερό ανθότυρο. Και εγώ μπροστά έχω ένα τηγάνι στο οποίο θα τηγανίσω τα αυγά. Υπάρχουν δύο τρόποι να τηγανίσει το αυγό και να βγει ρόσο κρόκο. Ο ένας τρόπος είναι ο κλασικός, 3 εκατομμύρια λάδι μέσα στο τηγάνι και από πάνω με το κουταλάκι να βάζουμε καυτό λάδι ώστε να ωραία. Κάνει την μπρούστα και να μην... Νομίζω και ότι οι περισσότεροι αυτόν τον τρόπο διαλέγουμε. Ναι. Τώρα φυσικά που το λάδι έχει πάει, είναι πιο ακριβό από το βούτυρο, θα βάλουμε λίγο λάδι και θα βάλουμε ένα καπάκι. Okay. Εγώ εδώ που παίρνω λίγο χρώμα, τι κάνω? Χαμηλώνεις τη φωτιά. Ναι. Εδώ. Και συνεχίζουμε το μαγείρεμα. Okay, τέλεια. Βάζουμε λαδάκι. Πρέπει να πάρει χρώμα, σωστά. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχω κάνει κάτι τελείως λάθος. Όχι, όχι. Γιατί ψήνεται το βούτυρο, καίγεται, βγάζει αρώματα από φουντούκι, ψήνεται και το τυρί και είναι τέλειο. Λοιπόν. Πω, το είναι τέλειο. Είναι λίγο αυτό που περιγράφεις. Αχ, και με έχει βρει και σε δύσκολη περίοδο διατροφής. Μην γελάς, Αντώνη, το δράμα μου να ξέρεις. Από τότε που σε γνώρισα αυτό ακούω. Για διατροφή σου και το πόσο δύσκολο είναι. Δεν είναι δύσκολο με αυτά που μαγειρεύεις. Παρά τη σέτα. Επίσης να ξέρεις ότι με ρωτάνε πολλές φορές και στο γυμναστήριο αν αυτά που μαγειρεύουμε τα τρώμε. Φυσικά και τα τρώμε. Λέω εννοείται τα τρώμε. Τι τα κάνουμε δηλαδή. Λοιπόν, βάζουμε ένα καπάκι και αφήνουμε τα αυγά να μαγειρευτούν σιγά-σιγά. Δεν τα ξεχνάμε, τα τσεκάρουμε. Δεν θέλουμε να μαγειρευτεί ο κρόκος. Είναι πάρα πολύ εύκολο να αφήσει ένα κρόκο, ο κρόκος να είναι ζουμερός γιατί. Το αυγό όταν ψήνεται, το ασπράδι ψήνεται πιο γρήγορα, το κρόκος έχει άλλη θερμοκρασία, οπότε είναι εύκολο okay. να το καταφέρει, δεν είναι τόσο δύσκολο. Πολύ ωραία. Πω που μυρίζει τέλειο. Εγώ θα έπαινα και ψωμάκι να φάω, όχι σου λέω. Ναι, ναι, δεν υπάρχει. Λοιπόν, είναι καθόλου δύσκολο. Και τα ζυμαρικά τα αφήνουμε εδώ. Γενικά προσέχετε όταν ψήνετε ζυμαρικά, 1-2 λεπτά πιο νωρίς από ό,τι γράφει ο παρασκευαστής. Αν θέλουμε να βάλουμε έξτρα νερό στη μακαρονάδα, ναι. βάζουμε λίγο από τα ζυμαρικά μέσα. Ένα αυτό. Δεύτερον, ναι. είναι ένα πιάτο το οποίο καλό θα είναι να φαγωθεί ζεστό. Γιατί θα κάνουμε το αυγό τελευταία στιγμή, τα ζυμαρικά δεν έχουν σάλτσα για να παραμείνουν ρε παιδί μου πιο πολλή ώρα χωρίς να κολλήσουν. Οπότε όλα αυτά τρώγονται ζεστά. Είναι ένα φαγητό το οποίο τρώγεται αλαμινού. Έχει στο καταλαγάρι. Ναι, και στο δικό μου το χωριό το ίδιο λένε. Τι ροδό. Έχει. Πού από τη ροδό. Μέσα. Ναι, από την πόλη. Πρωτεύουσα. Συγγνώμη, 4 χρόνια τώρα θα με ρωτήσει. Δεν σου έχω πει, αφού σου έχω πει ότι μένω κέντρο-κέντρο. Πρωτεύουσιανά. Ναι, πρωτεύουσιανά. Και πρωτεύουσα των Δεκανήσων. Καλά, τα λες. Okay. Δεν μου λες τώρα, ξέρεις άλλο πιάτο από τη μάνη έτσι που δεν ξέρω από τον μπαμπά αν έχει συγκρατήσει κάτι γλυκό ή αλμυρό. Που μπορεί να με ιντριγκάρει περισσότερο και να θέλω να το εντάξουμε σε αυτό. Από τη μάνη, άσε με λίγο να ψάξω τα δευτέρια μου. Οκ, okay, άσε τη μάνη. Κάτι άλλο. Γενικά. Έτσι που να σου έχει κάνει φοβερή εντύπωση τώρα τελευταία. Δεν ξέρω τι ψάχνεις, διαβάζεις, μελετάς, ρωτάς. Δεν έχω να σου πω κάτι συγκεκριμένο. Δεν είναι κάτι το οποίο μου έχει μείνει, ρε παιδί μου, και να πω «Ωαου, τέλειο». Οκ. Okay. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Και γενικά εσύ... δεν πολύ μαγειρεύω παραδοσιακά πιάτα. Δηλαδή, γενικά βλέπω τι υλικά έχω. Ναι, και τα αξιοποιείς. Μπράβο. Δεν μου λες, υπάρχει λόγος που εγώ στέκομαι εδώ. Πρέπει όντως να κάνει το σκούλ το τυράκι. Ναι, 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 όχι το κάνεις επίτηδες για να βρω ένα λόγο υπαρχή. Λοιπόν, τα αυγά μας είναι έτοιμα, βλέπετε. Τέλος. Τσιρτσιρίζουνε τα πουλάκια, τσιρτσιρίζουνε. Κλείνουμε τη φωτιά. Εγώ θα συνεχίσω εδώ. Ναι, συνεχίζεις κανονικά. Καλά, ό,τι μου πεις. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ωραία. Εδώ, θέλω να τσεκάρω λίγο τα ζυμαρικά μου, να δω πώς είναι, ναι. για να τα στρώσουμε. Πρόσεχε, με συγχωρείς. Προσαρμόζομαι εγώ, καλέ μου σεφ. Μη φοβάσαι καθόλου. Και να ρωτήσω και κάτι, πώς θα γίνει η σύνθεση τελικά. Αυτό εδώ, μάλλον τα μακαρόνια θα μπουν μέσα στο τυράκι. Μην πιάζεις, περίμενε. Εδώ πείνασα τώρα. Νομίζεις δηλαδή ότι μου συνέβη η ανυπομονησία. Θέλουμε τα ζυμαρικά να είναι al dente γενικά. Ναι. Θα δούμε. Α, είχε δίκιο ότι θα αλλάξει χρώμα το τυράκι, θα γίνει έτσι πιο καφετή. Έτοιμη. Κι εγώ. Ωραία. Λοιπόν, βλέπουμε το τυράκι. Γεια σου, Λευτέρη μου. Τι κάνετε? Τρόμαξα, Παναγία. Καλό μεσημέρι. Γιατί τρομάζεις τα δύο μέρες που έρχομαι? Δεν ξέρω γιατί. Έχω ξεχαστεί τελείως. Έχω απορροφηθεί εδώ, μη μου καεί τίποτα. Σήμερα η Χριστιανά έχει την τιμητική της. Γιατί... Όλοι οι άντρες τις μαγειρεύουν. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ποιος άλλος μαγειρεύει? Α, ναι, έχεις δίκιο. Έλα. Τι εννοείς? Έχεις δίκιο. Καταπληκτικά γεμιστά ο Μαρίνος Μαυρίδης, που έφτιαξε σήμερα στο σπίτι του. Τα πιο ωραία του κόσμου όλου. Για την οικογένεια. Και μας έφερε γενικότερα να δοκιμάσουμε. Βέβαια, στη Χριστιανά λίγο παραπάνω, επειδή είναι το στερνοπούλι μας. Καλά, δεν το στερνοβίζει μας. Έφερε ο άνθρωπος ένα τάπερ, να με το συμπάθειο. Αυτό γεμιστά είχε μέσα. Έφαγα κι εγώ, έφαγα κι εγώ. Και τώρα εσύ που είσαι τόση ώρα. Χαμηλώνουμε τη φωτιά. Ωραία. Okay. Πώς την είπαμε, μανιάτικη τσουχτή. Τσουχτή. Λοιπόν, τσουχτή. Σκόρδο έχω φέρει σε σκόνη.
Γιατί μ' αρέσει πάρα πολύ το σκόρδο, αλλά όταν το μαγειρεύω το φρέσκο, ρε παιδί μου, μετά. Δεν σ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει, αναστρέφεσαι με πολύ κόσμο, λες εντάξει. Αφήσαμε λίγο βούτυρο στο τέλος, μην τυχόν πούνε ότι είναι διαιτής. Παναγία μου. Όποιος είχε δεύτερες σκέψεις. Μα δεν θα είναι ωραία αυτό σου εσύ αλλιώς, όχι τίποτα. Τέλεια. Ανακατεύεις καλά, να λιώσεις το βούτυρο. Θεέ μου, εμείς κάνουμε κάτι αντίστοιχο εδώ, που ξέρεις λίγο και την κουζίνα τη δικιά μας. Ξέρεις τι, θυμίζει πάρα πολύ. Όχι στραπατσάδα, πώς τη λένε. Την καρμπονάρα μου θυμίζει πάρα πολύ. Εντάξει, άσχε την καρμπονάρα. Παστιτσάδα μου. Παστιτσάδα. Στην Κεφαλονιά δεν την κάνουμε. Πού την κάνουμε. Ναι. Εντάξει, η παστιτσάδα έχει κι άλλο ζυμαρικό. Εντάξει τώρα και εσύ ψάχνουμε κάτι παραπάνω. Πιο χοντρό. Ξέρω. Πιο μακαρόνι. Κι άλλο νεράκι. Ωραία, πως μύρισε το σκορδάκι, ε. Ήξερε εδώ τι έκανε ο κύριος. Αυτή η ταβερνιάρικη, η μυρωδιά όταν φτάνει σε ένα παραδοσιακό, σε ένα παραθαλάσσιο μέρος για διακοπές που μυρίζει. Πάλι θάλασσα σκέφτεσαι. Λίγο αλάτι. Διακοπές σκέφτεσαι, τι σκέφτεσαι. Διακοπές σκέφτεσαι. Καλά, λίγο πιπέρι. Ανακατεύω, κάνω και άλλη δουλειά. Θέλω να κάνεις μεγάλες κινήσεις. Ναι. Εδώ με έχει βάλει. Νομίζεις τώρα εσύ ότι έχω δασκαλέψει κοντά σου, ε. Ωραία. Αρκετό υδατάνθρακα πάντως βλέπω τις τελευταίες τρεις μέρες, Θέμος. Άφησε μου κουζίνα μας. Τέλεια. Ωραία, γιατί πιάστηκα, όχι τίποτα. Επίτηδες μια χαρά τρώμε εμείς. Λοιπόν, τέλεια. Πάλι καλά τα λες. Μια χαρά τα έκανες. Μπράβο, Χριστιανά. Συγγνώμη, δηλαδή, τι επιστήμη θα μπορούσε να είναι το ανακάτεμα. Θα μπορούσε να σου έχει καεί, θα μπορούσε να έχει σπάσει τα ζυμαρικά. Τι είμαι, καμιά χθεσινή. Μετά ακούει η μαμά μου τώρα και μου φωνάζει και μου λέει: μα δεν μαγειρεύει, γιατί ο Θεός λέει ότι δεν ξέρει. Ναι, δεν σε πήραμε εδώ για να κάνεις το μάγειρα, σε πήραμε για τα πράγματα. Οπότε το να κάνεις λάθος τη μαγειρική. Όχι. Δεν δέχομαι εγώ να συμβεί κάτι τέτοιο. Εντάξει. Χαλάς τώρα τη φήμη μου. Σε παρακαλώ. Λοιπόν. Πού πας. Πού πάω. Πάω να βάλω τα ζυμαρικά. Για σερβερ, αυγουλάκι είναι φανταστό από πάνω, Θεμό. Ναι, ένα-ένα. Πες πολύ ωραία μιλείς. Άλλο πιστεύω να είναι και ζεστό το φαγητό. Εσύ έχει 300 κιλά βούτυρο μέσα. Και δύο κιλά ξέρω ανθότυρο. Δεν γίνεται. Όλα θα δοκιμάσω εγώ, Χριστιάνα μου. Απλά θα δοκιμάσω. Τι δεν θα έχει. Πει, αν δεν θα πιατάκι... πάρουμε ένα πιατάκι εγώ και εσύ να φάμε. Α, αν θες πιατάκι να πάρεις εσύ, εγώ έφαγα. Και από αυτό εδώ πέρα, αν πάω, δεν σήμερα. Ξέρω τι θα συμβεί σήμερα. Τίποτα θα πάρεις το μαχιάσο, ρε παιδί. Θέλουμε μία σπάτουλα, έλα. Λίγο θα φάμε. Περίμενε. Αν κρατήσεις το ένα βουλάκι, ίσως και... Σκέτο βουλάκι θα φας. Έχει ξαναφάει κανείς κάτι παρόμοιο, εσύ θέλει να έχει φάει. Έχει φάει η Μαρία. Μαρία, έχει δοκιμάσει. Ναι, είναι καλό. Ναι. Αλήθεια. Είπε πολύ ωραίο. Και κάτσε, έκανε... εσύ από εκεί κρατά τη σκούφια σου. Ο πεθερός σου είναι, στη Μάνη είναι, πού είναι. Λίγο πιο βόρεια, προς Τρίπολη μεριά. Μπράβο. Λίγο πιπέρι. Τέλεια. Και είναι και ωραίο, ρε παιδί μου, και παρουσίαστο. Είναι κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου. Δεν μου λες, πάει ο κρόκος τώρα. Το δούμε αμέσως. Λοιπόν, για τα παιδιά είναι ότι πρέπει και αυγουλάκι που το αγαπούν και μακαρονάκι. Και είναι πολύ. Μπράβο. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα πάρουμε φωτιά και έχουμε κάνει το αυγό πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, παιδιά, συγχαρητήρια. Το αυγό το κάνεις μόνος. Καλό, έχει το υπόλοιπο. Συνέβη με βοήθεια, αλλά ψυχολογικά. Μπράβο, ρε, θέλετε. Μπράβο, παιδιά, να δοκιμάσουμε. Ή να το αφήσουμε να δοκιμάσουμε στο break, κυρία Δανάη, που θα σύστηκε. Είναι λαχταριστότατο, ρε παιδί μου, το βλέπω τώρα. Θα δοκιμάσεις τώρα. Και μετά φυλάκι. Ού, θα το εκμεταλλευτώ. Πυρουνάκι έχουμε, πού είναι το πυρουνάκι έχουμε, μας, κρυμμένα. Εδώ. Εσύ τα κρύβεις. Απ' την άλλη, το άλλο σερταράκι μας. Εσύ τα κρύβεις όλα αυτά. Λοιπόν. Δοκίμασε εσύ, θα δοκιμάσω εγώ μετά από το θέμα. Περίμενε να πάω και να... Ωραία. Κουταλά, γιατί πού τη βρήκες εσύ αυτή την Ιταλία που μεγάλωσα. Τέλεια. Διαφέρουμε λίγο. Τι έγινε, γιατί αποσυντονίζει τον παρουσιαστή, ωραία, Αντώνη Καλογεράκη. Τι βρήκες, διαφέρτη λίγο. Δεν ξέρω τι κάνει το πλάσμα αυτό. Ωραία. Διαφέρτη λίγο. Διαφέρτη. Καλή είναι, είδες. Καλή είναι. Πεντανόστιμη είναι. Εγώ θα δοκιμάσω, γιατί φόρτασα με αυτό εδώ. Τι είναι αυτό. Ε. Χόρτασα με αυτό, λοιπόν, και εγώ δεν θέλω μακαρονάδα. Σε χόρτασε ο λόγος τον Τόνι Καλογεράκη, να υποθέσω. Μπράβο. Ανδρέας, ως εμάς. Οκ, μια χαρά. Πάρα πολύ. Εσύ και καλύτερες μέρες έρχονται. Πού τη βρήκες. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Καλύτερες μέρες έρχονται. Ο Ανδρέας δεν ξανάρχεται. Έχεις ένα δίκιο τώρα σε αυτό. Τι να κάνεις. Αυτό είναι πρόβλημα. Και όχι τίποτα άλλο. Είναι και αναντικατάστατος. Η μπλούζα είναι για σένα. Ας την εδώ. Πάρα. Θα κάνουμε show με. Κράτα την. Θεμάκο, ευχαριστούμε πολύ. Φάει την μπουκίτσα σου. Για πολύ φλαράκο. Τα λέμε την Παρασκευή. Εντανώστη με φίλε μας. Τα λέμε σε λίγο εμείς. Φιλάκια πολλά. Bye bye.